Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε στο Bright Side του ελληνικού YouTube. Τι μου κάνετε, καλά είσαστε? Περάστε, ναι, καθίστε. Ναι, ναι, δεν κάθε κανένας. Κάτσε, κάτσε, άραξε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την τρίτη ταινία Lord of the Rings που δεν θα πιστέψετε τι γίνεται στο τέλος της. Μιλάμε ούτε που το φαντάζεστε. Όπως θα καταλάβατε, λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο θα καταπιαστεί με την επιστροφή του Βασιλιά. Ρε παιδιά, χίλια συγγνώμη για το spoiler, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο τίτλος της ταινίας είναι έτσι. Λοιπόν, φορτώστε τα απαραίτητα συνοδευτικά για να βγει το επεισόδιο, γιατί θα είναι αρκετά μπαμπάτσικο. Και αν είστε έτοιμοι, τότε φύγαμε! Κοίταξε τώρα, κανονικά θα σου έλεγα, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό το κανάλι, να κάνεις like και subscribe αν είσαι καινούριο. Αλλά να σου πω κάτι, δεν στο λέω. Ξεκινάμε! Σμέγκολ, I've got one! Η ταινία μας ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πιστέψετε τι κάνουν δύο ψαράδες. I've got a fish, Σμέγκολ! Πιάνουν ένα ψάρι, ειδικά ο ένας. Έχει τρελαθεί, μιλάμε, το έχει χάσει. Αχ, βρε, Άντι Σέρκης, αγόρι μου. Τι φάτσα είναι αυτή? Για να φανταστείτε ότι ο Άντι Σέρκης δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Πίτερ Τζάκσον ούτε για αυτήν εδώ τη σκηνή. Για να κάνει τον Σμίγκολ, εννοώ, πριν πάθει νευρική ανορεξία. Ήθελα να πάρουν άλλο ηθοποιό. Δηλαδή ήθελα να κάνουν το ίδιο λάθος και δεύτερη φορά. Α, ναι, παιδιά, για ψάρεμα εδώ πέρα έχουν πάει μόνοι τους ο Σμίγκολ και ο Ντίγκολ. Γιατί δεν μπόρεσαν να πάνε τα δύο τους άλλα ξαδέρφια, ο Κρίγκολ και ο Μπίγκολ. Ναι, ναι, είχαν υποχρεώσεις με την τοπική ομάδα ποδοσφαίρου. Μιλάμε τεράστια ταλέντα, πολλά γκολ. Ειδικά ο Μπίγκολ, αυτός παίζει βασικός. Πολύ σκληρά τα ψάρια στη μέση, γιατί δεν μπορώ να πω. Αυτό δεν είναι ψάρι, είναι τσετσκί. Και όλα καλά, όλα ωραία, παιδιά, για τα αγαπημένα ξαδέλφια Σμίγκολ και Ντίγκολ, μέχρι να βρεθεί ένα αντικείμενο ανάμεσά τους. Μετά... Μετά μετατρέπονται σε δύο φυσιολογικά ξαδέλφια. Ή αδέρφια. Διαλέξτε, ανάλογα την περίπτωσή σας. Ναι, ναι. Σκηνή βγαλμένη μέσα από τη ζωή. Μετά σου λένε η ταινία είναι επιστημονικής φαντασίας. Ούτε καν. Απαπαπαπα, παιδιά, ρεαλιστικότατη σκηνή. Ούτε οι οικογενειακές ιστορίες δεν είναι τόσο αληθινές. Εντάξει τώρα, παιδιά, χαλαρώστε λίγο, κουλάρετε. Εντάξει τώρα, εμένα τι με κοιτάτε. Οκ, εντάξει, δεν ήταν ρεαλιστικό αυτό. Στην πραγματικότητα θα έχει έρθει ένας γονιός να τους χωρίσει πριν γίνει αυτό. Γιατί θα γινόταν. Και έτσι ξεκίνησαν όλα, κυρίες και κύριοι, από ένα ψάρι. Από ένα δαχτυλίδι. Μας καταράστηκαν, λέει ο Σμίγκολ. Σιγέρε, τι έκανα. Ένα δαχτυλίδι φόρεσα. Δεν σκότωσα κιόλας. Oh, wait! Και κάθεται, παιδιά, ο Σμίγκολ, τα βάζει κάτω και σκέφτεται. Ποιος θέει για όλα αυτά? Το κολόψαρο, λέει, φταίει. Άρα τι θα κάνω από εδώ και πέρα? Θα τα τρώω μα ζωντανά, ρε. Έτσι να πονάνε. Να σας πω πάντως εδώ ότι ο Άντι Σέρκης δεν το γύρισε στο σούσι, δηλαδή δεν έτρωγε στην πραγματικότητα ομοψάρι εδώ. Στην πραγματικότητα είναι ένα ζελεδένιο ψάρι με γεύση... Εντάξει, δεν την ξέρω και τη γεύση, αλλά φαντάζομαι δεν θα έχει γεύση ψάρι. Here. What about you? Oh, no, I'm not hungry. Πώς θα σε πιστέψει, ρε Σα, μετά από 37 γεύματα που τρώγατε στο Σάιρ, τώρα ξαφνικά να μην πεινάς? Είναι δυνατόν? Right. Όμως, παιδιά μου, αυτή η σκηνή είναι πολύ σημαντική, αυτή με το φαΐ εννοώ, οπότε την κρατάμε για τη συνέχεια. Welcome, my lord, to Isengard. Καλώς ήρθατε στο Isengard, κυρίες και κύριοι, ή αλλιώς, στο κουτούκι του Μέρι και του Πίπιν. You young rascals! Γκυβλί! Πρόσεχε πώς μιλάς στον άρχοντα τον Πίπιν, γιατί αν δεν ήταν αυτός, ο μπροστινός σου θα ήταν ακόμα γκρίζος και εσύ ο ίδιος θα ήσουν νεκρός. Άιντε πρα. Young Master Gandalf, I'm glad you come. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, ο Γκάνταλφ είναι περίπου 11.000 ετών και ο δεντρογένης μόλις τον είπε νεαρό. Ξέρετε, είναι αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ αυτών που είναι η ίδια ηλικία, γιατί και ο δεντρογένης περίπου τόσο είναι. And there Saruman must remain. Σε καραντίνα δηλαδή ο Saruman, before it was cool. Βασικά, ποτέ δεν ήταν cool, αλλά τάχ, το πιάσα το νόημα. Well, let's just have his head and be done with it. Γιμλή, πάλι βιάζεσαι και θα έχουμε άλλα. No, he's no power anymore.
Γιατί λοιπόν, Θωμά, σε ακούω να ρωτάς, είναι εδώ ο Σάρουμαν αδύναμος, όπως μας λέει ο Πεταλφάκος? Εγώ σου πω. Οι Μάγια λοιπόν, οι Μάγοι δηλαδή που στάλθηκαν στην Μέση Γη, έχουν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθούν. Ο Σάρουμαν λοιπόν, από τους 5 μάγους συνολικά που στάλθηκαν στην Μέση Γη, ήταν ο αρχηγός και ο πιο δυνατός. Κάτι που άλλαξε όμως μετά τον θάνατο και την ανάσταση του Γκάνταλφ. Γιατί με όλη αυτή τη φάση του Γκάνταλφ έμαθε για ό,τι έκανε ο Σάρουμαν ο Έρου Ιλούβαταρ, ο οποίος είναι ο μέγας θεός, ρε παιδί μου, ο δημιουργός του κόσμου του Lord of the Rings. Ο Ιλούβαταρ λοιπόν μαθαίνει για την προδοσία του Σάρουμαν και τι κάνει. Κάνει τον Γκάνταλφ και πιο δυνατό από τον Σάρουμαν και τον κάνει και αρχηγό τον Μάιαρ και τον στέλνει πίσω στη Μέση Γη. Γι' αυτό και όταν γυρνάει ο Γκάνταλφ δεν φοβάται πια τον Σάρουμαν, γιατί ξέρει ότι είναι πιο δυνατός από αυτόν. Αυτά στις ταινίες. Στα βιβλία γίνεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Στο βιβλίο, ο Γκάνταλφ όταν επιστρέφει στη Μέση Γη πηγαίνει στον Σάρουμαν και του λέει: «Μετάνιωσες για όλα αυτά που έκανες?» Του λέει ο Σάρουμαν: «Όχι», οπότε ο Γκάνταλφ, μη έχοντας άλλη επιλογή, του παίρνει τις δυνάμεις σπάζοντάς του το ραβδί του. Και όπως καταλάβατε, στις ταινίες δεν έχει κανένα νόημα να του πάρει και να του σπάσει το ραβδί, γιατί μόνο μέχρι τώρα ο Γκάνταλφ έχει αλλάξει τρία. Επέν! Νάτος πάλι! Νάτος, παιδιά! Ο Άρχοντας, ο Πίπιν, μπαίνει και πάλι σε λειτουργία. Από νωρίς κιόλας αυτή την ταινία, έτσι. I'll take that, my lad. Άντε, λεβέντη μου, άντε, άντε, συντελικανή μου, άντε να σε χαρώ. Δώσε την περίεργη μπάλα στον Γκάνταλφ, μπας και τη γλιτώσουμε αυτή τη φορά. Τι νομίζετε ότι τελείωσε εδώ αυτό? Ποτέ τίποτα που έχει να κάνει σχέση με τον Πίπιν δεν τελειώνει έτσι ανέμακτα. Θα ματώσετε. Αχ, αυτές τις μουσικάρες, αχ. Δεν θα τις βαρεθώ ποτέ μου. Ποτέ, ρε, ποτέ. Ποτέ! Let's do what I'm going to do. Η Έου είναι εδώ, στην ουσία λέει στον Γκάνταλφ, στην υγειά σου. Ω, τι έγινε, μεταφραστές! Δεν ξέραμε τι λέει, γι' αυτό δεν το μεταφράσαμε. Θωμάς, μεταφραστές, 1-0. Εντάξει, μια φορά βρήκα και κάτι που ξέρω εγώ και δεν το ξέρουν αυτοί και είπα να το χαρώ. Πω, παιδιά, δείτε εδώ, σαν ξερολούκο που το κοιτάει, δείτε. Ρε αριψιά, δεν το βλέπεις που σε γράφει. Εντάξει, άστο, παράτατο, δεν γίνεται, αφού δεν το έχετε, ρε παιδί μου, βρες κανέναν άλλον. I am happy for you. Α, όχι, δεν είναι. Αφού χαίρεσαι. Don't listen to me. Όχι, όχι, τσουτσουνάκι μου, όχι, μην ακούς τώρα τα λόγια μου. Μια χαρά τα άκουσα τα λόγια σου. Να δω τι θα κάνεις, θα φάει τη χιλόπιτα η Έγου, να δω. The precious purple hours. Και δείτε τώρα reveal χαρακτήρα. Δείτε πώς κτίζει την ανακάλυψη της προδοσίας η κινηματογράφηση. Ναι, αυτό είναι, ναι. Είναι, ρε παιδιά, αυτό το αλατοπίπερο, αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν μια ταινία από μια απλή ταινιούλα αριστουργήμα. Εδώ πέρα τον Γκόλουμ πετάει μια πέτρα στο νερό και όταν ξεθολώνουν τα νερά εμφανίζεται από πίσω ο Σαμ και βουτάει τον προδότη. Θα ήταν κομπλέ η σκηνή και χωρίς αυτό το κόλπο με την πέτρα και το νερό? Θα ήταν. Είναι τώρα καλύτερο? Πολύ καλύτερο. Βασικά όχι, δεν είναι πολύ καλύτερο, είναι επικό. Και από εδώ και πέρα, και επίσημα, ξεκινάει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι μεταξύ Σαμ και Γκόλουμ. Και παιδιά, όσο και να αγαπάω την τριλογία του Lord of the Rings, δεν μπορώ να μην πω πως το μάτι μου στην τρίτη ταινία της τριλογίας βλέπει πως δεν έχει γίνει τόσο καλή δουλειά στο CGI του Gollum όσο στις προηγούμενες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι νιώθω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην τρίτη ταινία καταλαβαίνει ο εαυτός μου ότι αυτό που βλέπει είναι 100% CGI χαρακτήρας. Κάτι που δεν το έκανα, ας πούμε, στην προηγούμενη ταινία, φαινόταν αληθινότατος. Όχι ότι δεν είναι καλό το CGI εδώ πέρα, έτσι. Είναι. Απλά στην δεύτερη ταινία θεωρώ πως ήταν κάτι παραπάνω από καλό. Ήταν τέλειο. Καλά, εντάξει τώρα, για τον Άντι Σέρκης δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, παιδιά. Τα είπα όλα στο προηγούμενο επεισόδιο. Συνεχίζει εδώ πέρα να είναι υποκριτικά στο God Mode. Και μιας και τώρα πιάσαμε τα ελαττώματα, ρε παιδί μου, πάμε να δούμε άλλο ένα. The stars have failed. Something stirs in the east. Σε αυτήν εδώ τη σκηνή, λοιπόν, έχουμε μια πολύ κακή green screen εκτέλεση.
Κύριε παιδιά, αδικείτε και τους εαυτούς σας. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Λίγο παραπάνω θολούρα ήθελε στο background και νομίζω ότι όλα θα ήταν πολύ καλύτερα. Τι κάνει εκεί? Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά, Μέρι αγόρι μου. Προωθεί την μπλοκή. Παιδιά, να ξέρετε ότι το τελευταίο καιρό έχει βγει ένα meme με αυτήν ακριβώς σκηνή, ότι και καλά πώς έκανε ο Πίπιν όταν είδε το Rings of Power. Εντάξει τώρα, υπερβολή, αλλά είναι αστείο όπως και να το κάνεις. Ναι, κατάλαβε, τα ίδια λέει και στις δύο προηγούμενες ταινίες. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα? Σεβασμό στον άρχοντα τον Πίπιν! What did you see? I saw him. Όπως τα καταλάβατε, ο Πίπιν είχε ένα τετ-α-τετ με τον σκοτεινό άρχοντα. Δηλαδή, εν ολίγης, οι δύο άρχοντες τα λέγανε μεταξύ τους για λίγη ώρα. What did you tell him about Frodo and the ring? Και προσέξτε τώρα, για να καταλάβετε ότι ο Θωμάς ξέρει τι λέει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. He told Sauron nothing of Frodo and the ring. Ο Πίπιν και δεν είπε τίποτα για το δαχτυλίδι στον σκοτεινό άρχοντα, αλλά και... Pippin saw in the Palantir a glimpse of the enemy's plan. Αλλά είδε και το σχέδιο του εχθρού. Μετά μου λέτε ο Φρόντο, ο Σάμ, ο Γκάνταλφ, ο Άραγκορ. Τι να κλάσουν όλοι αυτοί ρε, μπροστά στον Πίπιν. Sauron moves to strike the city of Minas Tirith. Το πιάνετε? Και πάλι ο Πίπιν είναι αυτός που κάνει τους πρωταγωνιστές μας να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον κακό. 3-3 δηλαδή. Και στις τρεις ταινίες ο Πίπιν κινεί τα νήματα. Tell me. Why should we ride to the aid of those who did not come to ours? Ή γιατί βρε και φταίει Θέοντεν, γιατί αν κερδίσετε, ο Άραγκον θα γίνει βασιλιάς της Γκόντορ και μετά θα είναι όλα κομπλέ. Τι νομίζεις, τόσο καιρό προσπαθεί να σας οργανώσει έτσι άδικα? I ride for Minas Tirith. Το είδατε ρε παιδιά, είδατε πάλι τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Εντάξει, προσπαθώ να κρατηθώ και να μην γεμίσω πάλι το βίντεο με τέτοια πράγματα, αλλά δεν γίνεται να μην τα πω. Όσο ο Γκάνταλφ μιλάει με τους υπόλοιπους, από πίσω τους περνάει ένας τύπος με ένα σκυλί. Και ο μόνος λόγος που περνάει αυτός ο τύπος είναι για να σου ψιθυρίσει η ταινία στο υποσυνείδητο ότι αυτό που βλέπεις είναι ένας αληθινότατος, ζωντανότατος κόσμος και όχι απλά μια σκηνή που στήθηκε και παίζουν ηθοποιοί. Why do you always have to look? I won't do it again. Don't you understand? Όχι, όχι, όχι. Όχι, Μερί, εσύ δεν κατάλαβες. Σε αυτόν τα οφείλετε όλα. Take her by the safest road. A ship lies anchored in the Grey Havens. It waits to carry her across the sea. Ναι, Elrond, με την ταχύτητα που πάνε, όχι το πλοίο δεν θα προλάβουν στο λιμάνι, θα έχουν πεθάνει μέχρι και τα θάνατα μέρη. The last journey of Arwen, Undomiel. Πώς να μην είναι το τελευταίο, αφού κάνουν δύο βήματα κάθε τρεις μήνες. Ήθελα να ξέρω τα άλογα τι τα θέλουν. My lady. Εγώ πάω λίγο πίσω γιατί ξέχασα το τόξο μου, θα σας προλάβω εγώ, μην ανησυχείτε. Καλά σιγά το δύσκολο κιόλας. Η Άρουεν λοιπόν εδώ επιλέγει από αθάνατη να γίνει θνητή για την αγάπη του Άραγκορν. Μία επιλογή που έχει τη δυνατότητα να την πάρει γιατί είναι κόρη του Έλροντ, ο οποίος είναι και αυτός μισός άνθρωπος και μισός ξωτικό. Και όταν είχε έρθει η δική του η σειρά να επιλέξει, είχε επιλέξει να συνεχίσει ως ξωτικό, σε αντίθεση με την κόρη του που επιλέγει τον αντίθετο δρόμο. Και εφόσον παιδιά μου εδώ πέρα το love story ξεκαθαρίστηκε, πρέπει να τους πάρει και ένα γαμήλιο δώρο. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, σε περίοδο πολέμου στη Μέση Γη, όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Οπότε ο Έλροντ, που δεν είναι ακολόιδος, σκέφτεται ότι έχουμε ένα σπασμένο σπαθί, το οποίο το έχουμε και κάθεται εκεί πέρα και μη λέω, φέρ το εδώ να το ξανακολλήσουμε, να το δώσω αυτό το δώρο, το ξεμπερδεύουμε. He just passed into the realm of Gondor. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σε όλη την τριλογία του Άρχοντα, όταν βλέπετε σκηνή με κάποιον πρωταγωνιστή να είναι πάνω σε άλογο, δύο τινά. Είτε πρώτον είναι πάνω σε άλογο, αλλά δεν είναι σε εξωτερικό γύρισμα, είναι μέσα σε στούντιο, είτε δεν είναι καν πάνω σε αληθινό άλογο, αλλά σε μια άλλη κατασκευή και χοροπηδάνε κάνοντας ότι υπέβουν ένα άλογο, ρε παιδί μου, και το φτιάχνουν μετά στο edit. Ακριβώς αυτές οι τακτικές ακολούθησαν και στις σκηνές μάχης με άλογα και ο λόγος είναι πολύ απλός, δεν ήθελαν να τραυματιστούν τα ζωντανά. Και πολύ καλά έκαναν. Minas Tirith, City of Kings. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Minas Tirith. Άλλη μια μεγατούρα τεράστιας λεπτομέρειας που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της τριλογίας του Άρχοντα. Και μιλάμε για μια μεγατούρα που ξέφυγε γιατί είχε ύψος 7 ολόκληρα μέτρα
και περίμετρο 6,5 μέτρα. Και μάλιστα το πήγανε και ένα επίπεδο ακόμη παραπάνω, γιατί μεγάλο μέρος της Μίνας Τίριθ φτιάχτηκε και σε πραγματικό μέγεθος. In fact, it's better if you don't speak at all, Perkinto. Εντάξει, Γκανταλφ, εντάξει, ναι, ρε, τώρα σ' άκουσα, Πίπι. Hail Denethor, son of Exelion, lord and steward of Gondor. Ξέρετε τη φράση «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει»? Ωραία. Θυμάστε πως ήταν ο Μπόρομιρ, που ήταν ένας ξεροκέφαλος, εγωιστής, κακιασμένος ξερόλας. Ωραία. Ιδού ο πατέρας του. Perhaps you come to tell me why my son is dead. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, άκου. Ο γιος σου μας τα έκανε τούμπανο στην πρώτη ταινία, γιατί ήθελε... Boromir died to save us. Ναι. Ή αυτό σε πολύ πιο σύντομο. I offer you my service in payment of this debt. Γκαντάλφ, για... Get up. Άννα, μπράβο, μπας και γλιτώσουμε. Λοιπόν, δείτε λίγο εδώ τη λεπτομέρεια ότι ο Ντένεθορ δεν κάθεται στον κανονικό θρόνο της Μίνας Τίριθ ή της Γκόντορ, κατ' επέκταση τέλος πάντων, γιατί δεν είναι ο κανονικός βασιλιάς και είναι ο επίτροπος, κάθεται σε έναν υποθρόνο. With your left hand you would use me as a shield against Mordor, and with your right you would seek to supplant me. Κάτι που εντάξει, παιδί μου, δεν ξέρω αν εσείς έχετε καταλάβει κάτι τέτοιο, αλλά εγώ καταλάβω ότι δεν μου αρέσει και πολύ. Word has reached my ears of this Aragorn. Α, οκ, έμαθες για τον Aragorn. Πολύ ωραία, κομπλέ. Καταλαβαίνω ότι δεν θες, ρε παιδί μου, να χάσεις την εξουσία σου. Είναι ψυχολογικό. Αλλά κοίτα, εάν δεν ζητείς βοήθεια, αυτό σημαίνει ότι ο Σάουρον θα κάνει του με τα Orcs, θα καταστρέψουν τη Minas Tirith, οπότε δεν θα έχεις και βασίλειο για να βασιλεύσεις. Ηλίθιε, άσε που θα είσαι και νεκρός. Rule of Gondor is mine and no others. Τι, ποιος είσαι εσύ που θα εμποδίσεις την επιστροφή του βασιλιά? Εδώ το λέει μέχρι και ο ίδιος ο τίτλος της ταινίας, μας κοροϊδεύεις. Να, ορίστε, παιδιά, άλλη μια απόδειξη ότι πόσο εύκολα λερώνεσαι στη μέση γη. Να, δείτε. Δείτε εδώ ο Γκάνταλφ. Με το που γυρνάει, η κάπα του τη βλέπετε ότι είναι πεντακάθαρη κατάλευκη. Με το που κάνει δύο βήματα όμως, χάλι μαύρο. Σας τα έλεγε ο Θωμάς για το Speak στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά κάποιοι δεν τον ακούγατε. Τι, δεν ξέρεις τι είναι το Speak? Speak. Α, έχεις χάσει επεισόδια, φίλε. Συγκεκριμένα έχεις χάσει το προηγούμενο. Πήγαινε και δες το. Μετά ξαναλαβώ. So I imagine this is just a ceremonial position. You don't actually expect me to do any fighting. Εντάξει ρε, εντάξει, για τον τίτλο. Εδώ εμείς σε έχουμε χρήσει, ρε, τον απόλυτο άρχοντα, τον πραγματικό άρχοντα της τριλογίας. Ο τίτλος του φρουρού της Ακρόπολης επείραξε. If the garrison at Osgiliath falls, the last defense of this city will be gone. Εδώ, guys, γίνεται σετάρισμα της πολύ σημαντικής μάχης στην Osgiliath, που, παιδιά, είναι πολύ σημαντική για την έκβαση του πολέμου. Όμως, κατά τη δική μου άποψη, δεν γίνεται πολύ σωστά το σετάρισμά της στην ταινία, αλλά θα το δικαιολογήσω αυτό που είπα πιο μετά. Sauron has yet to reveal his deadliest servant. Ο πιο θανάσιμος υπηρέτης του Σάουρον, ποιος είναι αυτός, ρε Γκάνταλφ? The one they say no living man can kill. Ω, τι λες τώρα, ρε! Πες μας ποιος είναι, ρε Γκάνταλφ, τώρα έχουμε σκάσει! The Witch King of Angmar. Ο μάγος βασιλιάς της Angmar. Αυτός, παιδιά, όντως ακούγεται πολύ θανάσιμος. You've met him before. He stabbed Frodo on Weathertop. Τι, ποιος? Αυτός που μαχαίρωσε το Frodo, δηλαδή, ο αρχηγός των Nazgûl, αυτόν λες. Τότε πώς δεν τον έχει εμφανίσει ακόμη ο Σάουρον? Πρώτο τον έβγαλε, παγάνια, μας κοροϊδεύεις. Επίσης, εντάξει, σιγά τον ανίκητο. Εδώ στην πρώτη ταινία ο Αραγκόν τα έβαλε με αυτόν και με άλλα 8 Nazgûl και τους κέρδισε για πλάκα. Τώρα δηλαδή ξαφνικά θα μας τον παρουσιάσει ως το απόλυτο φόβητρο. He is the Lord of the Nazgûl. Λοιπόν, ακούστε, εδώ μπορεί να μην έχει εξήγηση, αλλά εξηγείται αυτό στα βιβλία. Γιατί ο Σάουρον, αφού είδε ότι ο Σάρουμαν απέτυχε, πήρε τη φάση στα χέρια του και μέσω της μαγείας έκανε πολύ πιο δυνατό τον αρχηγό των Nazgûl. Τον μπαφάρει, με άλλα λόγια, για να ηγηθεί της δεύτερης επίθεσης. Κάτι που δεν σετάρεται ποτέ στην ταινία. Εντάξει. Είμαστε φαν, είπαμε, αλλά τα κακά δεν μπορούμε να μην τα πούμε. Άλλωστε, εντάξει, έχουμε μάθει να την αγαπάμε με τα ελαττώματά της. The greatest of the nine. Minas Morgul is his lair. Βέβαια, τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το αριστοτεχνικό transition που γίνεται μέσω αυτών που λέει ο Γκάνταλφ. Γιατί εδώ ο Γκάνταλφ λέει Minas Morgul και στο επόμενο πλάνο είναι ο Φρόντο, ο Σαμ και τον Γκόλουμ στη Minas Morgul. We have found it. The secret stair. Ρε Γκόλουμ, αγόρι μου, μας κοροϊδεύεις, ποια μυστική σκάλα? Δηλαδή, πραγματικά είναι ακριβώς δίπλα από την είσοδο. Σιγά τη μυστική. Φρόντο! Not that way. Αυτό τώρα δεν σας θυμίζει καλοκαίρι σε ψαροταβέρνα που οι μανάδες φωνάζουν στα μικρά τα παιδάκια τα οποία τρέχουν όπου να είναι?
No! Που πάει ρε το βλαμμένο, ρε Σαμ, δώσ' του ένα τάμπλετ να παλουκωθεί να σχάσουμε. Απίστευτα τρομακτικός και σπαστικός και ενοχλητικός ο ήχος των Nazgûl, παιδιά. Και ξέρετε πως φτιάχτηκε από δύο πλαστικά ποτήρια πάρτι, τα οποία τρίβονται μεταξύ τους. Ναι, δεν σας κάνω πλάκα. Εντάξει, προφανώς πιο μετά έκαναν και επεξεργασία, έτσι. Έβαλαν και κάποια εφέ από πάνω, ή μάλλον πολλά εφέ από πάνω. Αλλά στη βάση του, αυτό το ηχητικό εφέ είναι ακριβώς αυτό. We come to it at last. Και όπως καταλαβαίνετε, η τρίτη ταινία του Άρχοντα έρχεται με τσιτάκι. Όπου με το ίδιο τσιτάκι έρχεται και η τρίτη ταινία της τριλογίας Hobbit, έτσι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουν κάνει όλη τη βρωμοδουλειά οι δύο προηγούμενες ταινίες. Έχουν σετάρει και έχουν σετάρει πράγματα. Οπότε η τρίτη ταινία χρειάζεται να σετάρει από ελάχιστα μέχρι τίποτα. Οπότε στο 40 λεπτό ξεκινάει η δράση. Άμα αυτό δεν είναι τσιτ, πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Ειδικά η τρίτη ταινία Hobbit ξεκινάει στο πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο με έναν δράκο που καίει ένα χωριό. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει παραπάνω από αυτό. You must not fail me. Έλα ρε Γκάνταλφ, έλα τώρα, γιατί το λες αυτό και τον πληγώνεις. Σε έχει απογοητεύσει ποτέ ο Πίπι? Κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν ο Γκάνταλφ βάζει τον Πίπιν σε μια μυστική αποστολή να βάλει φωτιά στον φάρο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως ειδοποίηση στο Ρόχαν για να έρθει για βοήθεια. Μεταξύ όμως... To the river, quick. Go, go. Ο στρατός της Γκόντορ έχει καμπερώσει στην Οσγκίλιαθ και περιμένει τα όρκς να έρθουν. Καταρχάς εδώ να πούμε ότι η ταινία σου σετάρει πως οι Ουρουκάι, οι καινούργοι, είναι αναβαθμισμένοι, είναι πιο έξυπνοι, πιο οργανωμένοι. Faster. Και εδώ είναι αυτό που λέω ότι δεν σετάρεται σωστά η μάχη στην Οσγκίλιαθ. Πιστεύω πως γενικά μπερδεύει τον θεατή. Γιατί μπορεί εμείς να έχουμε δει 500.000 φορές τις ταινίες και να ξέρουμε εδώ πέρα πως είναι η μάχη του Οσγκίλιαθ, αλλά για κάποιον που βλέπει για πρώτη φορά την ταινία, επειδή έχει περάσει πολλή ώρα από τότε που ο Γκάνταλφ ανέφερε τη συγκεκριμένη μάχη, εδώ ο θεατής δεν καταλαβαίνει ποια μάχη είναι αυτή που βλέπει και πόσο σημαντική είναι. Θα μπορούσε ρε παιδί μου να έχει βάλει έναν στρατιώτη ο οποίος δεν το έχει πάρει και πολύ σοβαρά το θέμα και ο Φάραμιρ να το βάζει στη θέση του και να του λέει ότι δεν πρέπει να χάσουμε την Οσγκίλιαθ με τίποτα. Εάν την χάσουμε, χαθήκαμε. Κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Όμως παρά την αντίσταση του στρατού του Φάραμιρ, τα όρκς τελικά καταφέρνουν και παίρνουν τη συγκεκριμένη πόλη. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να χάθηκε μία μάχη, δεν χάθηκε όμως ο πόλεμος. Και πώς να χάσεις το συγκεκριμένο πόλεμο όταν έχεις στην ομάδα σου το απόλυτο όπλο, τον Πίπι. Τσακ σιγά, παλιά το τεχνικό σκηνο, παιδιά. Ούτως ή άλλως ο Πίπι είναι ειδικό στο να βάζει φωτιές κάθε είδους. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, φαντάζεστε έναν από αυτούς που είναι εκεί στους φάρους να τον έπαιρνε ο ύπνος και να μην βλέπει ποτέ τις φωτιές? Πάει, χαθήκαμε. Πάλι καλά που στους φάρους είναι humans και όχι hobbit. Σας λέω τώρα, 1000% ήμασταν καταδικασμένοι. Α, έτσι ακριβώς έτρεχα και εγώ μια μέρα που είχα φάει McDonald's. Εντάξει, θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό, αλλά έχει, γιατί και εμένα έχει πάρει φωτιά. Ο Κόλτα. Α, κάει βοήθεια. Τα νέα σας, παιδιά, εσείς τι άλλα, πώς πάει το βασίλειο? And Rohan will answer. Ναι ρε θέοντες άρχοντα, ναι, γι' αυτό σε γουστάρουμε όλοι. Μπορεί να είσαι λίγο εγωιστάκος, αλλά στο τέλος θα πάρεις πάντοτε τη σωστή απόφαση. Και δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε, μπορεί να μην σετάρεται ρε παιδί μου η μάχη στη Minas Tirith όπως σετάρεται στο Helm's Deep, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος, ήδη η ταινία βγήκε πολύ μεγάλη. Αλλά παιδιά, έστω και στα μπαμ... It is before the walls of Minas Tirith, the doom of our time will be decided. Έτσι μπράβο, η ταινία πρέπει και σου υπενθυμίζει ότι εδώ το ζήτημα είναι ζωής και θανάτου. Αλλά μια σωστή ταινία, παιδιά, για να σε κρατήσει, ξέρει πως πρέπει να σε πείσει για το πόσο κακή είναι η κακή της και εάν δεν τους φοβάσαι, θα πρέπει να σε κάνει να τους μισήσεις. The age
of men is over. The time of the orc has come. Ναι. Είναι αυτό που λέμε όταν σε έφτιαξε ο Θεός, έσπασε το καλούπι. Σε αυτόν έσπασε πριν στεγνώσει. Και είστε έτοιμοι τώρα για τη σκηνάρα. Τα Nazgul προσπαθούν να ξεκληρίσουν τους στρατιώτες του Faramir, οι οποίοι υποχωρούν πίσω στη Minas Tirith. Αλλά παιδιά, έρχεται το βαρύ πυροβολικό. Είναι ρε παιδιά και αυτή η ρημαδοκινηματογράφηση. Αλλά είναι και αυτό το ρημαδοσάουντρακ, ρε παιδιά. Όλα δένουν ιδανικά. Όλα. Το Lord of the Rings, ρε παιδιά, έχει από αυτά τα soundtrack που τα ακούς και το μυαλό σου ζωγραφίζει την ταινία. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε το έστω μία φορά. Βάλτε το soundtrack του Άρχοντα να παίζει και κλείστε τα μάτια και θα δείτε ότι όσο θα παίζει η μουσική, θα φτιάχνει το μυαλό σας την ταινία χωρίς καν να τη βλέπετε. Το soundtrack του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δεν είναι απλά συνοδευτικό, κάνει κανονικότατα storytelling. Πουχού, ακούστε εδώ το transition που θα γίνει στον ήχο με το που ανοίξουν οι πύλες της Minas Tirith. Αριστούργημα! Do not stop the attack until the city is taken. Τι φωνάρα πάλι ρε παιδιά έχουν διαλέξει για τον Witch King και καλά παιδιά δεν φαντάζεστε ποιος κάνει τη φωνή του. Slay them all. Ο Άντι Σέρκης. Osgiliath must be retaken. My lord, Osgiliath is overrun. Α, καλά. Ο άλλος στον κόσμο του, ρε. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο παλάτι, δεν βγαίνει καθόλου έξω. Έχει πλακωθεί και στα κοψίδια και στα κρασιά και δίνει εντολές ό,τι να είναι. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, κάτι παραπάντα στην περίοδο της πανδημίας που δεν έβγαιναν από το σπίτι, ρε παιδί μου, και μετά από κάτι μήνες λέγανε «Α, σιγά τον ιό! Εγώ δεν έχω δει κανέναν να πεθαίνει από τους κοντινούς μου. That's the point, βρε και αυτή, γι' αυτό έμενες μέσα!» You wish now that our places had been exchanged, that I had died and Boromir had lived. Όπα, όπα ρε Faramir, σβήσε λίγο ρε αγόρι μου. Αυτά τώρα είναι βαριά λόγια που ξεστομίζεις. Yes, I wish that. Α. Ρε παιδιά, τι να πω. Εντάξει, τουλάχιστον ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Since you were robbed of Boromir, I will do what I can in his stead. Τι ηθοποιάρα ρε παιδιά που είναι ο David Winham. Δηλαδή, δεν τον είχα προσέξει τόσο πολύ στη συγκεκριμένη ταινία. Τον πρόσεξα πιο πολύ στους 300, αλλά μετά όταν επέστρεψα εδώ πέρα, είδε ότι και σε αυτή την ταινία, παρόλο που έχει πιο μικρό ρόλο, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. If I should return, think better of me, father. Κρίμα ρε Faramir, τι να πω, κρίμα ρε αγόρι μου. Σαν γουρούνι στη σφαγή στέλνει ο πατέρας εδώ πέρα το γιο, ο οποίος, εντάξει, είναι και μικρός ηλικία, δεν τα έχει φάει τα ψωμιά του ακόμη. Και ξέρετε παιδιά, ποιος άλλος δεν έχει φάει ψωμιά στην ταινία. What are you up to? Το Gollum πετάει στον γκρεμό τη μόνη τροφή που είχε απομείνει στον Σαμ και τον Φρόντο και για να κατηγορήσει τον Σαμ του ρίχνει πάνω του κάτι μαγικά ψίχουλα. Τι? Γιατί μαγικά? What were you doing? Γιατί αν προσέξετε, όταν σηκώνεται ο Σαμ δεν υπάρχει πουθενά ψίχουλο πάνω του όπως και σε όλη την υπόλοιπη σκηνή. Μέχρι να φτάσει η στιγμή της αποκάλυψης. What's this? Εκεί τα ψίχουλα εμφανίζονται κανονικότατα πάνω στον νόμο του. Για τα elf, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη και στα φαγητά βάζανε μαγεία. Get out of here! No, Sam. It's you. I'm sorry, Sam. Πού να μου χαθείς αχάριστη κάμπια! Το Σαμ Γιόχανσον, ρε! Τον Σαμ! Θα μου πεις τώρα... Και μα, τον είχε καταλάβει το δαχτυλίδι και το δαχτυλίδι φταίει. Όχι ρε, δεν το δέχομαι. Τον Σαμ δεν το διώχνεις ο ίδιος ο Σάουρον να κατέβει κάτω. But he's a liar. He's poisoned you against me. Πω ρε παιδιά, πραγματικότερα δεν μπορώ να βλέπω τον Σαμ να κλαίει. Μιλάμε, σπαράζει καρδούλα μου. Πάμε παρακάτω γιατί θα το αφήσω εδώ το επεισόδιο, δεν αντέχω. Πάμε, βάλε κάτι πιο εύθυμο, κάτι πιο χαρούμενο. Α, καλά. Μιλάμε από χαρμόσυνο σε χαρμόσυνο πάμε. Το σκοτάδι σιγά σιγά σκεπάζει τη μέση γη, κυρίες και κύριοι. Και όταν λέω το σκοτάδι, δεν εννοώ ότι νυχτώνει, εννοώ το κακό ότι σκεπάζει τη μέση γη. Και η ταινία πρέπει να στο δείξει. Και αυτό κάνει. Come, sing me a song. Και αν ακόμη δύσπιστε θεατή, δεν έχεις πιστεί για την μαγεία που κρύβεται πίσω από φοβερά κινηματογραφικά project όπως η τριλογία του Άρχοντα, εγώ είμαι εδώ
Για να σε πείσω. Γιατί η τρίτη ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και συγκεκριμένα αυτή εδώ η σκηνή ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα τι θα πει μαγεία του κινηματογράφου. Η κινηματογραφική μαγεία. Miss behind the world ahead. Και το μάθημα εδώ, παιδιά, που παίρνει κάποιος από αυτήν εδώ τη σκηνή είναι πως για να δείξεις κάτι στον θεατή δεν χρειάζεται να το δείξεις. The edge of night. Πριν σας αιτιολογήσω αυτό που προείπα, να σας πω πως η φωνή εδώ που ακούγεται είναι η κανονική φωνή του Billy Boyd, του ηθοποιού δηλαδή που υποδίεται τον Pippin. Και του δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσει στην ταινία όταν πήγε με μία εκ των σεναριογράφων της ταινίας σε ένα καραόκε πάρτι. Η τύπισσα τον άκουσε, ενθουσιάστηκε και θυμήθηκε εκείνη την ώρα ότι υπάρχει στα βιβλία μια σκηνή όπου ο Ντένεθορ ζητάει από τον Pippin να τραγουδήσει. Οπότε του έδωσε τα λόγια από αυτήν τη σκηνή και του είπε να βρει μια μελωδία. Και αυτό έκανε. Until the stars are all alive. Και δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας ότι είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Ο τύπος έχει φωνάρα. Να υποκληθώ! Να υποκληθώ! Θα υποκληθώ! Δεν γίνεται, θα υποκληθώ. Η ταινία δεν σου δείχνει αυτό που γίνεται στη μάχη, δεν σου δείχνει ακόμη ένα αιματοκύλισμα. Πρώτον, γιατί θέλει να αποφύγει το R-rated του πράγματος, γιατί τύποι πηγαίνουν σαν πρόβατα σε σφαγή. Και δεύτερον, γιατί πιστεύει ότι είναι καλύτερα να το κάνει με οπτική μεταφορά. Σου δείχνει το κόκκινο ζουμί που τρέχει από το στόμα του Ντένεθορ όσο τρώει, παρένθεση, στο λαιμό να σου κάτσει βρε κερατά, κλείνει παρένθεση, και σου λέει έτσι μεταφορικά πως όσο τρώει ο Ντένεθορ έξω από τα τείχη της Μίνας Τίριθ γίνεται αίμα. There, a true esquire of Rohan. Και μήπως έχετε βαρεθεί τις ψευτοφεμινιστικές ταινίες της νέας εποχής που προσπαθούν να δείξουν τη γυναίκα ως το ανώτατο όν, κάνοντας κάθε δευτερόλεπτο προσπάθειες για να το καταφέρουν, αλλά τελικά καταφέρνουν το ακριβώς αντίθετο. Ήρθε η τρίτη ταινία του Άρχοντα για να σου δείξει πως γίνεται σωστά αυτό. To the smithy, go! Και το κάνει σωστά 19 χρόνια πριν. You should not encourage him. You should not doubt him. Εδώ λοιπόν η Eowyn είναι η μόνη που βλέπει τον Merry ως μαχητή, μάλλον δεν τον βλέπει ρε παιδί μου μειονεκτικά. I do not doubt his heart, only the reach of his arm. Ό,τι λένε τώρα για τον Merry ισχύει ακριβώς το ίδιο και για το γυναικείο φίλο, έτσι. Δείτε πόσο ωραία η ταινία στο πλασάρι όλο αυτό, αλλά όχι κατά μούτρα, απ' έξω απ' έξω. Why should Merry be left behind? He has as much cause to go to war as you. Να, δείτε, όπου Merry, βάλτε Eowyn. Why can he not fight for those he loves? Γι' αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί το πράγμα έχει και συνέχεια, αλλά και κορύφωση. Περιμένετε και θα δείτε. Προς το παρόν πάμε σε μια απροσδόκητη, θα λέγαμε, επίσκεψη. My Lord Elrond. Α, ο πεθερούλης ρε Αραγκόν. Μιλάμε, ήρθε με δωράκι τρελό. Andúril, a flame of the west, forged from the shards of Narsil. Καλό ακούγεται. Sauron will not have forgotten the sword. Εννοείται ότι ο Σάουρον δεν θα το ξεχάσει. Ακόμη δεν μπορεί να κάνει high five. Έτσι, μπράβο ρε Άρχοντα, βγάλε το έξω να γουστάρουμε. Ξέρω, δεν ακούγεται καθόλου σωστά αυτό, αλλά δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Eowyn, άσε τώρα τις άλλες ερωτήσεις και πες μας, έχεις φάει τίποτα για βράδυ? Γιατί εάν έχεις φάει, θα σου πέσει βαριά χιλόπιτα. Θεοντέν, πού είσαι τώρα παλικάρι μου? Τα έλεγε ο Θωμάς πιο πριν, βασικά από το προηγούμενο επεισόδιο τα έλεγε. Αλλά κοπέλα μου είναι πιασμένος, τι δεν καταλαβαίνεις? Ρε την έχεις δει την πρώην του, πού πας μωρέ? Έτσι μπράβο, να τον ακούτε τον Άρχοντα όταν τα λέει. This time you must stay, give me. I might as well accept it, we're going with you, laddie. Ο Άραγκον λοιπόν, μαζί με το γνωστό team, με τον Γκίμλι και τον Λέγκολας, θα πάρουν το μονοπάτι των νεκρών. Δεν ακούγεται και πολύ safe, αλλά it is what it is. Όπου αυτό το μονοπάτι οδηγεί κάτω από ένα βουνό που μέσα εκεί είναι φυλακισμένοι, θα λέγαμε, όχι, θα πω, κατοικούν οι καταραμένοι στρατιώτες που είχαν προδώσει τον Ισίλντουρ την παλιά μάχη με τον Σάουρον. Εν ολίγης δηλαδή, του είχαν υποσχεθεί ότι θα πάνε να το βοηθήσουν και όταν ζήτησε αυτός βοήθεια, του είπαν, άκυρο ψηλέ, δεν ερχόμαστε. Και αυτός τους καταράστηκε. Never to rest until they had fulfilled their pledge.
Δεν ήρθατε, λέει ο Ισίλτου, να βοηθήσετε και νομίζω ότι γλιτώσατε, ε! Ρουφήκτε κατάρα στη μούρη για να μάθετε. Και αυτή η κατάρα, παιδιά, μπορεί να λυθεί μόνο εάν πάει ο διάδοχος του Ισίλτου σε αυτούς, του ζητήσει βοήθεια και αυτοί του τη δώσουν. Ενώ για κάποιον πόλεμο, έτσι. Little hobbits do not belong in war, Master Meriadoc. All my friends have gone to battle. Είπαμε, όπου Μέρι, βάλτε Έουιν. I want to fight. I will say no more. Ναι, Θεόντε, για σένα μπορεί να τελείωσε η συζήτηση, αδερφέ, αλλά η ανιψιά σου δεν ακούει από λόγια. Και εκτός από το δεύτερο κακό green screen που έχουμε εδώ πέρα, να πούμε πως αυτή εδώ η σκηνή στα βιβλία είναι άκρος διαφορετική. Γιατί στα βιβλία η ταυτότητα της Eowyn, η πραγματική ταυτότητα, δεν αποκαλύπτεται μέχρι να φτάσει η σκηνή που γίνεται κάτι, ρε παιδί μου, συνέχεια, δεν το λέω ακόμη. Προσπάθησαν αυτό να το κάνουν και στην ταινία, φτιάχνοντας πολλά helmets, πολλά κράνια, ρε παιδί μου, ώστε να προσπαθήσουν κάπως να κρύψουν την κανονική της ταυτότητα, αλλά όλα φαινόντουσαν πολύ γελία, οπότε κατέληξαν στο να μην το κάνουν αυτό. Γιατί σου λέει, με το να το κάνουμε και να το πάρουν χαμπάρι θεατές, αλλά να το παίζει ο Μέρι, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα έδειχνε τον Μέρι ότι είναι το πιο χαζό χόμπιτ στον κόσμο. Οπότε αποφάσισαν να μην το κάνουν καθόλου. Και καλά έκαναν. Τα Άρωκ λοιπόν αρχίζουν και παρατάσσονται έξω από τη Μίνα Στήριθ και είναι έτοιμα για πόλεμο. The dead do not suffer the living to pass. Όσο ο Άραγκον πηγαίνει με την παρέα του για να φέρει έξτρα παρέα. You will suffer me. Πολύ αστείος, πεθάναμε στα γέλια ρε μάστορα. Ειδικά εσύ στην κυριολεξία. Δείτε εδώ κόσμος για κοσμάκης. Μιλάμε προδοσία, έπεσε σύννεφο τότε. Καλά ήθελα να ξέρω ποιος πήγε να πολεμήσει τελικά. None but the King of Gondor may command me. Guess what? That line was broken. Και δείτε τώρα πώς νιώθουμε όλοι εμείς που βλέπουμε όλες τις παλιές μας αγαπημένες ταινίες να γίνονται remake. It has been remade. Έτσι ακριβώς όμως. Fight for us and regain your honor. Άρα είναι αυτή η ρε που κρατάει ο Άραγκον. Γενικά, παιδιά, η τριλογία του Άρχοντα έχει εκπληκτικά σχεδιαστικά σπαθιά, αλλά αυτό εδώ είναι σε άλλο επίπεδο. Release the prisoners. Τα έλεγε ο Γκάνταλφ ότι θα πέσουν οι κεφάλια μας συνεχίσει έτσι ο Ντένεθορ και δεν τον ακούγατε. Φαρμίρ, not that he has fallen. Και εκεί που ο Ντένεθορ ήταν μια χαρά στα καλύτερά του μέσα στο παλάτι, ξαφνικά βγαίνει έξω και τι να δει. The line has ended. Ο γιος του έχει πεθάνει. Βασικά έτσι νομίζει. Και έξω από τη Μίνα Στήριθ έχει επισκέπτες. Καλά λέει ρε. Ένας δεν μπορούσε να με ειδοποιήσει. Να έχουμε ετοιμάσει κάτι να τους τρατάρουμε τους ανθρώπους. Τώρα δεν προλαβαίνω να ετοιμάσω τίποτα. Φύγετε όλοι, φύγετε. Abandon your post. Ηγέτης, κυρίες και κύριοι, ο ορισμός. Prepare for battle. Τι, για τον Γκάνταλφ έλεγα, τι νομίζετε? Orden, to the wall. Return to your posts. Ο Γκανταλφάρας, κυρίες και κύριοι, οργανώνει τον μπερδεμένο και ακροσχεσμένο, θα λέγαμε, στρατό της Γκόντορ και τώρα επίσημα ξεκινάει η μάχη για την Μέση Γη. Όλα τα είχαμε, τα Νάζγουλ μας έλειπαν. Άσε μας βρε Σάουρον, αγόρι μου. Όπως καταλαβαίνετε, ο Σάουρον είδε ότι ο Σάρουμαν δεν και σου λέει θα αναλάβω εγώ δράση. Και έφτιαξε τις Παναγιά στα μάτια. Τα βελτίωσε όλα ρε, έφτιαξε πιο έξυπνα ορκ, έφτιαξε καλύτερα όπλα, έφτιαξε καλύτερους πύργους πιο καλά οχυρωμένους και έφτιαξε και έναν πολιορκητικό κρυό σε σχήμα λύκου ο οποίος ζευγάρωσε με έναν κορκόδιλο. Και όσο όλοι αυτοί πολιορκούν τη Μίνα Στήριθ, λίγο πιο δίπλα, ο Φρόντο έρχεται αντιμέτωπος με το κάρμα πολύ γρήγορα. Όχι, δεν κατάλαβες Φροντάκο. Τώρα θα μπεις, τώρα δεν σε αφήνω εγώ να μην μπεις, που θα μου κάνεις τον Σαμ να κλάψει. Ουσ! Και μια σκύπα, Σαμ. Wow!
ο Σαμ βρίσκει τα ψωμιά Λέμπας, τα οποία μάλλον έκαναν regroup μετά την πτώση. Και το λέω αυτό γιατί πιο πριν τα είδαμε να σκορπάνε στους 5 ανέμους όταν έπεσαν από τον κρεμό, αλλά τώρα τα βλέπουμε ωραία μαζεμένα σε μια γωνίτσα. Τέλος πάντων, μην το ψάχνετε, παιδιά, είναι η μαγεία των Elf, τα ξανάπαμε τώρα. Τα βρίσκει λοιπόν, τα παίρνει στο κρανίο και ξανατραβάει τον ανήφορο. Άκου τη μωρέ, τι γλυκούλα ραχνούλα. Η αράχνη με ορμόνες που βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν είναι ένας αρχαίος δαίμονας. Ονομάζεται Σέλομπ και η οπτική της μεταφορά εδώ πέρα στηρίζεται στους εφιάλτες του Πίτερ Τζάκσον. Γιατί ξυπνάει μια μέρα ο Πίτερ Τζάκσον και σου λέει κάτσε ρε. Γιατί να τους έχω μόνο εγώ αυτούς τους εφιάλτες. Από εδώ και πέρα θα τους κάνω να τους έχει και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Μπράβο Πίτερ Τζάκσον. Πραγματικά αναρωτιέμαι εάν κάποιος έχει αραχνοφοβία και δει αυτό το πράγμα στο σινεμά, που εκεί δεν μπορεί να τα αποφύγεις ρε παιδί μου, εντάξει, αν κλείσει τα μάτια, πώς νιώθει. Εάν υπάρχει κάποιος, ας μου γράψει στα σχόλια. Πώς γίνεται το 2003 να είναι τόσο αληθινή μία 100% CGI αράχνη, πώς! Πώς γίνεται ρε παιδιά, πώς γίνεται τα physics της, τα layers του δέρματός της, οι τρίχες της, όλα τα πάντα να φαίνονται 100% αληθινά, πώς! Αχ, πονέσαι και εμένα ψυχούλα μου, πάντα με πονάει παιδιά, όσες φορές και να το δω, πάντοτε με πονάει. Τον Φρόντο πάλι όμως, γιατί τον πόνεσαι, δεν φοράει το γυλαίκο από μύθρι. Θα σου απαντήσει ο Θωμάς αυτό το ερώτημα φίλε μου. Το γυλαίκο Μίθριλ, ναι μεν το φοράει ο Φρόντο εδώ πέρα, ναι μεν καλύπτει ένα μέρος του σώματός του, όμως αυτό που δεν καλύπτει είναι αυτό εδώ, το πάνω μέρος, και εδώ ακριβώς τον καρφώνει η αράχνη. Άλλωστε το σημείο που τον τσίμπησε φαίνεται πιο μετά στην ταινία που τον δείχνει και γυμνό. Καλώς τώρα και ασάργησε, καλώς τώρα. Σαμ, μήπως έτσι όπως ανέβαινες είδες τον Γκόλουμ το οποίο είχε πάρει το ασανσέρ προς τα κάτω. Μάχη 100% CGI χαρακτήρα με πραγματικό το 2003 και φαίνεται έτσι. Και οι τύποι ρε παιδιά που έχουν φτιάξει τα special effects στις ταινίες Lord of the Rings, η Veta Productions δηλαδή, είναι ξεδιάντροπα καλοί και το ξέρουν. Γιατί όχι απλά σου δίνουν μια καλή μάχη μεταξύ ενός CGI χαρακτήρα και ενός πραγματικού χαρακτήρα, αλλά στον κερνάνε με κοντινά πλάνα. Τόσο εμπιστοσύνη έχουν στις δυνατότητές τους. Δείτε λίγο εδώ σε αργή κίνηση. Προσέξτε κάτω το πόδι της αράχνης, το οποίο το σέρνει στο χώμα και αφήνει κανονικότατα σημάδι. Veta Productions, παιδιά, αυτή η εταιρεία είναι υπεύθυνη για ό,τι CGI, για ό,τι γενικά special effects βλέπετε στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και έχουμε και συνέχεια. Περιμένετε. Σαμ, Σέλομπ, 1-0. Τι να σου κάνω ρε Σέλομπ, βρήκες και εσύ μορφή να μεταμορφωθείς. Ο κυπουρός του Φρόντο της αράχνης της έχει για πλάκα. Για όποιον δεν το γνωρίζει, ο Ελάιζα Γουντ έχει ένα πολύ ιδιαίτερο σκιλ θα λέγαμε. Και αυτό είναι πως μπορεί να κρατάει για πολλή ώρα τα μάτια του ανοιχτά, χωρίς να ανοιγοκλείσει καθόλου. Και αυτό ακριβώς εδώ το σκιλ εκμεταλλεύεται σε αυτήν εδώ τη σκηνή. This fellow ain't dead. Not dead. Τι νομίζατε ρε, δεν είναι νεκρός ο Φρόντο. Του έριξε δηλητήριο η Σέλομπ και τον ακινητοποίησε ώστε να μπορεί να τον φάει μετά ολόφρεσκο. Κάτι παρόμοιο μου έχει κάνει και μια πρώην μου. Τα όρκς λοιπόν παίρνουν εχμάλωτο το Φροντάκο μας, ο οποίος είναι ανέστητος, για να τον φάνε αυτή αντί για την αράχνη. Και ο Σαμ τους αφήνει να το κάνουν γιατί θεωρεί καλύτερη ιδέα να πάει σε ένα πύργο γεμάτο όρκ για να σώσει το Φρόντο και όχι να την πέσει στα 5 όρκς που είναι εκεί πέρα. Ζήγησε ρε παιδί από τις πιθανότητες και σου λέει είναι καλύτερο αυτό. Τέλος πάντων, ο Σαμ είναι, δεν μπορούμε να του πάμε κόντρα. Ποιος θα του πάει κόντρα? Εγώ πάντως δεν του πάω. Αυτός εδώ ο πολιορκητικός κρυός, παιδιά που βλέπετε, ονομάζεται Grodd και φτιάχτηκε όντως από το επιτελείο της ταινίας με πραγματικότατα υλικά. Και τώρα θα σας δείξω κάτι από αυτά που βλέπω στις ταινίες και θέλω να ουρλιάξω από ικανοποίηση. Εάν λοιπόν βάλουμε την σκηνή της συγκεκριμένη σε αργή κίνηση και προσέξουμε τον Grodd την ώρα που χτυπάει την πόρτα,
και σταματήσουμε το frame ακριβώς τη στιγμή που πρέπει και κάνουμε zoom, θα δούμε ότι πάνω του έχει σκαλισμένα κάποια γράμματα, τα οποία αναφέρουν μία φράση στη γλώσσα της Μόρντορ. Και αυτή η φράση λέει: «Κανένας πόλεμος απέναντι, καμία δύναμη εναντίον, καμία ψυχική αντοχή δεν κάμπτει τη θέληση της Μόρντορ». Ανατριχιάσατε και πολύ καλά κάνατε. Και πώς το λέμε όλο αυτό σε αυτό εδώ το κανάλι? Μεράκι. Already burning. He's not dead! No! He's not dead! Εν τω μεταξύ, ο Ντένεθορ τον έχει πάρει κλαρίνο, έτσι. Δεν φτάνει που έχει χάσει τον ένα του γιο, τώρα πάει να χάσει και τον δεύτερο και όχι τίποτα άλλο, θα τον κάψει ο ίδιος ο ηλίθιος. Τον οποίο ο δεύτερο γιο του, τον Φάραμι δηλαδή, μην το ξεχνάτε, τον κατηγορεί και για την απώλεια του δαχτυλιδιού, έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάστε, στην προηγούμενη ταινία άφησε του Σαμ και Φρόντο να φύγουν από την Οσγκίλιαθ. Εννοείται ότι το έμαθε ο Ντένεθορ, βασικά ο ίδιος το είπε. Και η σκηνή αυτή που σας λέω μπορεί να μην υπάρχει στο theatrical cut που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, αλλά υπάρχει κανονικότατα στο extended. You sent the ring of power into Mordor in the hands of a witless halfling. Και μιας και ανέφερα τώρα τα extended versions, να σας πω κάτι επί τη ευκαιρία. Διαφωνώ κάθετα με το να δει κάποιος για πρώτη φορά τα extended versions των ταινιών της τριλογίας του Άρχοντα. Καλό θα ήταν να δει για πρώτη φορά τα theatrical και αν γουστάρει και του αρέσουν, τότε ναι, να κάτσει να δει και τα extended. I release you from my service. Επίσης, ο Ντένεθορ στην ταινία φαίνεται ότι απλά, ρε παιδί μου, τα έχει χάσει από όλα αυτά τα δεινά που τον έχουν βρει. Σε αντίθεση με τα βιβλία, όπου εκεί έχει χρησιμοποιήσει το ένα από τα Palantirs. Είμαστε αυτές τις μπάλες που μια τέτοια παρόμοια είχε και ο Σάρουμαν. Μια τέτοια λοιπόν χρησιμοποίησε, είδε αυτό που έρχεται, κάτι παρόμοιο ή και το ίδιο βασικά με αυτό που είδε ο Πίπιν πιο πριν στην ταινία, και απελπίστηκε. Θεωρώ, δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε το ίδιο, πως θα ήταν καλύτερα να γίνεται αυτό και στην ταινία, ρε παιδί μου, και να μην φαίνεται ότι απλά τα έχει χάσει από αυτά που του συνέβησαν, αλλά οκ. Okay. Ο Πίτερ Τζάκσον διάλεξε να μην το κάνει. Your soldiers of Gondor, no matter what comes through that gate, you will stand your ground. Ναι ρε, έτσι πάμε ρε μπετόβαριες, βρε βράχη, βρε βουνά, ολόκληρα πάμε. Ό,τι και να εμφανιστεί από την είσοδο, εμείς εδώ, μπάστακε. Άκυρο, παιδιά! Το πουλ! Α, όχι! Μένουμε! Καλά. Retreat! Αποφάσισε ρε Γκάνταλφ! Για, μείνετε μια, φύγετε! Αποφάσισε, τι θες να ξέρουμε κι εμείς! Όπως καταλαβαίνετε, η μάχη σιγά σιγά χάνεται και πώς να μην χαθεί δηλαδή, γιατί αυτό που έχει απέναντι η Γκόντορ, η Μίνας Τίριθ δηλαδή, είναι ένας στρατός με πλήθος 600.000 στρατιωτών. Ναι, μπορεί να μην αναφέρεται στην ταινία, αλλά τόσο είναι. Και την ίστατη στιγμή, παιδιά, χτυπάει το κουδούνι, ε! Ήταν το delivery. Είχε παραγγείλει ο Γκάνταλφ έξτρα στρατό. Οι Αιωλίγκας ήρθαν για να δώσουν πόνο την κατάλληλη στιγμή. Ή και όχι τόσο την κατάλληλη στιγμή, αλλά τέλος πάντων, μας κάνουν και έτσι. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ξέρετε, όπου μέρη. A sword day! A red day! And the sun rises! Τι κάνει ρε παιδιά, τι κάνει ρε παιδιά, ρε Θεόντε, τι κάνεις ρε αγόρι μου, ρε Άρχοντα, τι κάνεις ρε! Right now! Right now! Και τώρα, πώς να μην δακρύσεις ρε παιδιά σε αυτή τη σκηνή, πείτε μου πώς! Dead! Ναι ρε Θεόντε, ναι, ναι! Φέρτε μου ρε ένα άλογο να καλπάσω κι εγώ! Κι εγώ θέλω να έρθω! Τη σαουντρακάρα μου μέσα! Death! Ναι ρε! Τι πλανάρα είναι αυτή, Θεέ μου! Τι πλανάρα είναι αυτή! Και τώρα εσύ μπορεί να τη βλέπεις και να λες: σιγάρι θεμά, τι πλανάρα είναι αυτή, ένα απλό πανοραμικό πλάνο είναι που δείχνει δύο στρατούς. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά θα διαφωνήσω κιόλας. Γιατί τότε ήταν 2003 και ο καλύτερος υπολογιστής είχε RAM 1 GB και κάρτα γραφικών 128 MB. Που σημαίνει ότι η υπολογιστική δύναμη που υπήρχε εκείνη την εποχή έκανε ένα τέτοιο αποτέλεσμα να φαντάζει
αδύνατο. Γιατί εάν δεν το γνωρίζεις, θα το μάθεις τώρα ότι αυτή η σκηνή είναι 100% ψηφιακά κατασκευασμένη. Η Veta Productions λοιπόν για ακόμη μία φορά δημιούργησε και χρησιμοποίησε στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ένα ολοκένουργιο software, ένα ολοκένουργιο πρόγραμμα. Και το όνομα αυτού Massive. Το Massive, κυρίες και κύριοι, είναι ένα λογισμικό το οποίο προσομοιώνει μέσω μιας τεχνητής νοημοσύνης ρεαλιστικότατα μάχες τεράστιας κλίμακας. Δηλαδή, δημιουργεί καταστάσεις μάχης όπου όταν ο ένας χαρακτήρας έρθει σε σύγκρουση με τον άλλον, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές επιλογές για να επιλέξει το πώς θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Όπου αυτές οι επιλογές αλλάζουν όταν ο ένας από τους δύο σκοτωθεί και επίσης, παιδιά, οι χαρακτήρες μπορούν ξεχωριστά να αντιδρούν σε ενοχλητικούς ήχους που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της μάχης. Καλή ώρα. Η δημιουργία και χρήση λοιπόν του Massive στην τριλογία του Άρχοντα άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο. Και για να καταλάβετε την σημαντικότητα της δημιουργίας του, να ξέρετε ότι ακόμη μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται σε αντίστοιχες μάχες μεγάλης κλίμακας. Που χρησιμοποιήθηκε στις ταινίες Infinity War και Endgame. Set a fire in our flesh. Έχουμε και τον Ντένεθρο, τον τρελαμένο, τον είχα ξεχάσει αυτόν. Ρε Γκάνταλφ, πάτα του μια πιο δυνατή να πέσει σέκος να ησυχάσουμε. Stay this madness! Έλα Γκάνταλφ, έλα, έχω βάλει τραπέζι του. Λέω, α, όχι, επιμένω, θα κάτσεις. Λοιπόν, πώς το γουστάρεις το Φάραμιρ, το θες medium rare, το θες well done, πώς το γουστάρεις. Εγώ, όχι, όχι, εγώ δεν καίγομαι. Να φάω. Άντε, μπράβο, μπράβο ρε Γκάνταλφ, φρόντισε τουλάχιστον αυτή τη φορά να την τελειώσει δουλειά. Α, τώρα Φάραμιρ, ρε, ότι τόση ώρα δηλαδή δεν έχεις καταλάβει που το κοιτάς ότι είναι ζωντανός. Όξο μωρίς χαμένη. Άξινος και ξερός. Surpasses Denizen, ton of excellence. Και βασιλιάς της Γκόντορ, το ξέχασε! Τουλάχιστον εύχομαι να πέσει στο κεφάλι κανένας όρκ. Να φανεί και κάπου χρήσιμος. Round 2. Fight. Όπως θα καταλάβατε, δεν έχει μόνο ο στρατός των καλών μας αργοπορημένους, έχει και τους Άουρους. Και τώρα, ίσως αναρωτιέστε μερικοί από εσάς ότι, ρε Θωμά, εφόσον ο Σάουρον θέλει να φανεί σε όλους τους ανθρώπους, γιατί να πάνε άνθρωποι με το μέρος του. Μα, παιδιά, ο Σάουρον δεν ήθελε ποτέ να φανίσει όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα έλεγε ο Σάρουμαν ο Κεφτές και τα Orcs. Ο Σάουρον το μόνο που θέλει είναι να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος όλων των φυλών. Ωπα! Τι κάνει ο Ξέρξης στα Lord of the Rings? Ομέρ, μήπως μπορείς να τελειώσεις τη δουλειά που άφησε ο Λεωνίδας στη μέση? Λεωνίδας Ομέρ, σημειώσατε διπλό. Διπλό. Και over 7,5. Όποιος φοβάται τον θάνατο, σίγουρα δεν έχει δει την ταινία Return of the King. Εάν την έχεις δει και νιώθεις ότι τον φοβάσαι αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι έχει περάσει πολύ καιρός και πρέπει να την ξαναδείς. Γιατί η θέαση αυτής της ταινίας πρέπει να σε κάνει να αντιμετωπίζεις το θάνατο έτσι. Yeah! Αυτό ακριβώς. Μπράβο ρε Θεόντεν. Και πάνω που οι Ορλίγκας παιδιά τα είχαν δώσει όλα και είχαν πάρει το πάνω χέρι στη μάχη. Σκάει μύτη σαν τη τσουτσού ο Witch King και ψαβουριάζει τον Θεόντεν. Feast on his flesh. Άλλος ένας κακός, κυρίες και κύριοι, από τις σχολές Darth Vader. Δηλαδή κακός που κάνει πιο πολλές δηλώσεις από τις πράξεις. Να σου πω, μας τώρα, αντί να το πέσεις μάγκας από εκεί πάνω, δεν κατεβαίνεις λίγο κάτω να σου πει δυο φωνή anti-Ewing. Έτσι, μπράβο. Από εδώ και πέρα, αλογάκι πάλι. Ξέρεις εσύ. Ωπα, Witch King, εντάξει μόνο τώρα. Ό,τι και να είπαμε, ψωμί και αλάτι.
Και εδώ ήρθε η ώρα να σας εξηγήσω ένα ψηλό plot hole στην τρίτη ταινία Lord of the Rings, που είναι plot hole και δεν είναι ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, θα καταλάβετε. No man can kill me. Hobbit όμως. Την κατάλληλη στιγμή και πάλι, κυρίες και κύριοι, πετάγεται ένα Hobbit για να σώσει την κατάσταση και ταυτόχρονα να δώσει και πάσα στην Éowyn να πει μια από τις πιο badass φράσεις στην ιστορία του κινηματογράφου. I am no man. Ναι, Éowyn, ναι, ναι! Όχι, πείτε μου, ποια γυναίκα δεν σηκώθηκε πάνω να πανηγυρίσει από την πόρωση σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ταινίες της νέας εποχής, πώς γίνεται αυτό το πράγμα σωστά και όμορφα. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να δείξεις τη δύναμη του γυναικείου φίλου. Ούτε υπερβολές, ούτε ξυπνάδες, ούτε εριστικά λόγια και δηλώσεις. Τίποτα. Και η ταινία δεν σου πλασάρει μόνο καθαρό μπαντασιλίκι, ρε παιδί μου. Σου προβάλλει όλες τις αρετές του γυναικείου φίλου και τη διορατικότητα και την αποφασιστικότητα. Διότι ναι μεν, όπως είπαμε πιο πριν, ο Μέρι καρφώνει στη γάμπα το Witch King και δίνει την ευκαιρία στην Éowyn να τον αποτελειώσει. Αλλά το ότι είναι ο Μέρι εκεί, το οφείλει στην Éowyn πάλι. Αυτή τον πήρε μαζί. Από μπαλόν ήταν φτιαγμένος ο Witch King, ρε. Τι διάλο. Τέλος πάντων, ακούστε λίγο. Ίσως, λέω ίσως, κάποιοι να έχετε αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, γιατί ο Witch King πεθαίνει έτσι εύκολα, ρε παιδί μου, απλά με το να του καρφώνει στο κεφάλι ένα σπαθί η Éowyn, ενώ πιο πριν έχει μείνει ακίνητος που έφαγε μαχαιριά στη γάμπα. Λοιπόν, αυτό στα βιβλία έχει μια εξήγηση, γιατί το σπαθί που κρατάει ο Merry δεν είναι ένα απλό σπαθί. Και πιο συγκεκριμένα είναι dagger και ονομάζεται Dagger of Westerness και είχε δοθεί στα Hobbit από τον Bombardil. Τώρα, ποιος είναι ο Bombardil, δεν θα το αναλύσουμε. Αυτό το dagger λοιπόν σφυριλατήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια και περιέχει τη μαγεία ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την σκοτεινή μαγεία. Γι' αυτό λοιπόν ο Witch King με το που τρώει τη μαχαιριά στη γάμπα ακινητοποιείται και δίνει την ευκαιρία στην Éowyn να τον αποτελειώσει. Τώρα, στις ταινίες αυτό δεν σετάρεται ποτέ. Ο Bombardil δεν υπάρχει καν και τα συγκεκριμένα daggers δίνονται στα Hobbits από τον Aragorn. These are for you. Keep them close. Και μη σας πω ότι το συγκεκριμένο κιόλας dagger δεν είναι αυτό που του έδωσε ο Aragorn, γιατί αυτά τα έχασαν όταν και τους απήγαγαν τα orcs. Οπότε, ό,τι είπα για Bombardil και μαγεία που αντιμετωπίζει σκοτεινή μαγεία δεν ισχύει για τις ταινίες, ισχύει μόνο για τα βιβλία. Στις ταινίες η μόνη καθαρή εξήγηση με την οποία εγώ είμαι πολύ ok I am no man. Είναι ότι μπορεί και σκοτώνει η Éowyn τον Witch King επειδή είναι γυναίκα. Πολύ ωραία. Και παρόλο που οι καλοί μας ψιλοκερδίζουν, ρε παιδί μου, μικρές μάχες στη συγκεκριμένη μάχη, στη μάχη των πεδίων του Πέλενορ, την γενική μάχη την χάνουν. Τα όρξ έχουν μπει μέσα στη Μίνας Τίριθ και σκοτώνουν ό,τι βρεθεί στο διάβα τους. Αλλά έχετε ξεχάσει μάλλον πώς λένε την ταινία. Άργησα, δεν άργησα. Late as usual. Με, τι λέει ρε, σε ποιον μιλάς έτσι. Αγόρια. Ελάτε! Οι καταραμένοι στρατιώτες εννοείται ότι είπαν το ναι στον μελλοντικό βασιλιά της Γκόντορ και όχι απλά είπαν το ναι, όχι απλά πολεμούν, εξαπλώνονται σαν ιός και καθαρίζουν τον εχθρό. Και να πούμε εδώ πως ο Πίτερ Τζάκσον συχαινόταν την όλη αυτή φάση με τους καταραμένους στρατιώτες και δεν ήθελε να τους βάλει καν μέσα στην ταινία. Όμως το έκανε για να μην απογοητεύσει τους φανατικούς του franchise. Όμως παιδιά, όμως, καθίστε λίγο γιατί δεν έχουμε πάρει σε αυτή την ταινία λίγη δόση, ρε παιδί μου, υπεργαματοσύνης του Λέγκολας. Να το πω ξανά, θα το πω. Δείτε πόσο αληθινό φαίνεται, δείτε. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό, ρε παιδιά, είναι εδώ. Βλέπετε τα physics, βλέπετε την επαφή του πραγματικού χαρακτήρα με το δέρμα του CGI ολίφαντα. Τα βλέπετε, φαίνονται 100% αληθινά. Και μιλάμε για μια ταινία που φτιάχτηκε το 2003, μάλλον κυκλοφόρησε τότε. Φτιάχτηκε στα τέλη των 90s. Τι έκανε ρε το παλικάρι, τι έκανε ο Θεός, ο τέλειος.
Α, καλά, ναι. Εντάξει, ρε Γκίμλι. Συγγνώμη, παραφέρθηκα. I know your face, Erwin. Πολύ συγκινητική σκηνή αυτή εδώ, παιδιά. Και επίσης είναι και ένα πολύ όμορφο callback στην φράση, στην ακριβώς ίδια φράση που είχε πει ο Θέοντεν στην ανιψιά του, όταν και έφυγαν από πάνω του τα μάγια του Σάρουμαν. I know your face, Erwin. Τώρα με ξέρετε. Ξέρετε πόσο τα γουστάρω αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην τα δείξω. Έλα, πάμε λίγο όμως. Πάμε λίγο, ρε βασιλιά της καρδιάς μας. Δεν θέλω, ρε παιδιά, να αφήσουμε τον Θέοντεν με κλάματα, στενοχώριες και τέτοια. Θα παίξουμε την αποχαιρετιστήρια σκηνή που του αξίζει. Yeah! Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε, King Θέοντεν. Στον πύργο του Σίριθ Άγκολ, που αν θυμάστε είναι εχμάλωτος ο Φρόντο, εκεί λοιπόν, τα όρκς σφάζονται μεταξύ τους, γιατί αυτό ξέρουν πολύ καλά να κάνουν. Οπότε όταν φτάνει ο Σαμ, βρίσκει ένα πύργο σχεδόν άδειο, και λέω σχεδόν γιατί έχουν μείνει ζωντανά 3-4 όρκς. That's for Frodo! Και ρωτάει τώρα ο Θωμάς, γιατί εντάξει, δεν πάει κάτι, θα ρωτήσω. Σε έναν πύργο ο οποίος είναι γεμάτο όρκς, τα οποία μεταξύ τους αλληλοσκοτωθήκανε, μείνανε ζωντανά μόνο 4. Τέλος πάντων, μεγάλη σεναριακή έκπτωση εδώ, θα τη δεχτούμε. Κομπλέ, δικαιούται και αυτή η σειρά ταινιών να έχει και μια σεναριακή έκπτωση, δεν νομίζετε? Και το ότι είναι σεναριακή έκπτωση φαίνεται, γιατί στο βιβλίο γίνεται εντελώς διαφορετικά όλο αυτό. Εδώ βέβαια καλά έκανε και έγινε όπως έγινε, γιατί εντάξει, είπαμε, ταινία. I'm gonna bleed you like a stuck pig. Ρε παιδιά, αυτά τα orcs, αυτές τις δηλώσεις θα μην κάνανε πριν πάρε να μαχαιρώσουν ή να σκοτώσουν κάποιον, και τώρα δεν θα είχαμε ούτε Μέρι ούτε Φρόντο. They took the ring. Begging your pardon, but they haven't. Φρόντο, έλα παλικάρι μου, φάει κανένα κεντρί από καμιά τεράστια αράχνη τώρα και άσε τον Σαμ να κάνει τη δουλειά που ξέρει καλύτερα. Να σε σώζει δηλαδή. Τι άλλο να κάνει αυτό το παλικάρι, ρε παιδιά? Τι άλλο να κάνει, όχι, πείτε μου. Give me the ring, Sam. Βρε γίδι, πες ένα ευχαριστώ πρώτα στο παιδί που έσωσε όλη την αποστολή. Sam, give me the ring. Άτα γεια, ρε, αχάριστε, πάρ' το να εσχάσουμε, ρε. The ring is my bird. Ναι, εντάξει, δικό σου είναι, δεν το πήραμε. Αγένεια με πόδια. We did it, Mr. Frodo. We made it to Mordor. Η Σαμ και Φρόντο λοιπόν επιτέλους φτάνουν στη Mordor, η οποία είναι γεμάτη με όρκς, μωρέ, δεν με παρακολουθείς. Οπότε και είναι αδύνατον να περάσουν απαρατήρητοι. Όμως, παιδιά, ο Άραγκορν έχει μία ιδέα. Frodo has passed beyond my sight. Ναι, Γκάνταλφ, γιατί πιο πριν ήσουν το ανθρώπινο ντρόουν, ρε. Παιδιά, ο Γκάνταλφ πριν λίγο, όχι δεν ήξερε που είναι ο Φρόντο, δεν ήξερε καν αν είναι ζωντανός. But we can give Frodo his chance if we keep Sauron's eye fixed upon us. Να κάνουμε ντου στη Μόρντορ, λέει ο Άραγκορν. Να έρθουν και όλα τα ορκ έξω, να αδειάσει η πεδιάδα του Γκόργκοροθ, να χτυπήσει και πάνω μας το μάτι να κοιτάει μόνο εμάς, και όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά επειδή εντάξει, εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό, τι ακριβώς είναι, είναι. A diversion. Άννα, γεια σου, μπράβο, ρε Λίγκορας, μπράβο. Δηλαδή, άμα δεν είχαμε και σένα. Certainty of death, small chance of success. What are we waiting for? Αυτό που είπε μόλις τώρα ο Γκίμλι, παιδιά, εάν το καλοσκεφτείτε, αντιπροσωπεύει όλη την τριλογία. Είδατε, παιδιά, το σου κάνει ένα λούσιμο, Ακόμα και τα μαλλιά σου μακραίνει. Δηλαδή, είναι φοβερό, έτσι. Δείτε μάκρος πριν. Keep him blind to all else that moves. Και δείτε τώρα. Για νομίζατε ότι αυτό είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, είστε βαθιά νυχτωμένοι, διότι ο Άραγκον δεν λούζεται με ένα κοινό, με ένα απλό σαμπουάν. Πήγες για μαλλί και βγήκες κουρεμένος? Θέλεις η κόμη σου να ανεμίζει ανέμελα όσο εσύ αποκεφαλίζεις τους στρατιώτες του εχθρού? Εγώ δοκιμάσα τα πάντα, αλλά αυτή η γλίτσα δεν φεύγει με τίποτα από το μαλλί μου. Πώς θα φώνεσαι την κορώνα αύριο μεθαύριο, μου λέτε? Θα γίνω ρεζίλη στα πεθερικά. Ασχολήσου εσύ με τη σωτηρία της μέσης γης και άσε τους ειδικούς να ασχολούνται με τρίγες. Σαμπουάν Head and Soldiers. Εκεί που τα άλλα σαμπουάν έχουν small chance of success, το Head and Soldiers έρχεται να πάρει κεφάλια. Και να τα κάνει πιο όμορφα από το. Give it to me. Έτσι σε θέλω, ασυγκράτητε καταναλωτή. Μην πιστεύεις πια τα ψέματα του ανταγωνισμού. Εγώ χρησιμοποιώ ένα άλλο, το όχι πια δάκρυα. Και δείτε πώς κατέληξε. Σαμπουάν Head and Soldiers. Και τώρα και conditioner με εκχυλίσματα σαλιού αποξωτικό για αναζωογόνηση και επιτόπου επιμήκυνση της τρίχας της κεφαλής. Head and Soldiers, το σαμπουάν που σίγουρα θα σε κάνει βασιλιά. Στις καρδιές όλων. Και όχι μόνο. Move on! To the gate!
Το κόλπο εννοείται ότι πιάνει, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε τώρα για κολπάρα. Για. A diversion. Μπράβο, ρε Λέγκουρας, μπράβο. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τα orcs βγαίνουν έξω και οι άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν δύναμη από τα λόγια του ηγέτη τους. A day may come when the courage of men fails, but it is not this day. Δεύτερος φοβερός λόγος πριν από μάχη, μετά από αυτόν του Θέοντε. I bid you stand, men of the West! Εντάξει, δεν λέω, καλή προσπάθεια φίλε μου Άραγκορν, αλλά σαν τον λόγο του βασιλιά Θέοντεν δεν είναι. Οπότε τον ανασταίνω εγώ για λίγο τον Θέοντεν για να δώσει εκείνος το σωστό το έναυσμα για την μάχη. Yeah! Ναι ρε, τώρα ναι, τώρα είμαστε έτοιμοι, πάμε! I thought I'd die fighting side by side with an elf. Το καλύτερο bromance που έχει εμφανιστεί ποτέ στον κινηματογράφο. What about side by side with a friend? I could do that. Και ο Σαμ τι κάνει σε όλη την τριλογία, κυρίες και κύριοι? Κουβαλάει, μεταφορικά. Ήρθε η ώρα να κουβαλήσει και κυριολεκτικά. I can't carry it for you, but I can carry you. Ο τύπος που μπήκε σε αυτή την περιπέτεια από σπόντα καταλήγει να είναι ο πιο σημαντικός χαρακτήρας της. Εντάξει, ο πιο σημαντικός. Μετά τον Πίπι. Μην το χέσουμε κιόλας. For Frodo. Μόνος του ρε, μόνος του ο Άραγκορν θα κάνει ντου, έτσι, γιατί μπορεί! Τι γάμο το μετακολονάζγουλ μωρέ! Έλα μωρέ πια! Αλλά σαν απομηχανείς θεοί, οι ταρίφες της Μέσης Γης αποφασίσουν να τζοϊνάρουν στο team των καλών μας. Και έρχονται να πετσοκόψουν τα Νάζγουλ όσο λίγο παρακάτω. Αχ μωρή σάπια κάποια, άσε μας ήσυχους, μας έχεις φάει τη ζωή δύο ταινίες τώρα. Τι στο διάλο ρε, από γκρεμού έπεσε και σώθηκε. Τώρα κατάλαβα γιατί ο Αντισέρκης επηρεάστηκε από γατί για να τον κάνει. Αφού είχε 7 ζωές. Ο Φρόντο λοιπόν βρίσκει την ευκαιρία όσο τις παίζουν ο Σαμ με τον Γκόλουμ και τρέχει προς το ηφαίστειο για να καταστρέψει το δαχτυλίδι. Με το που φτάνει όμως την άκρη. Την άκρη μπορεί να έφτασε ο Φρόντο, κυρίες και κύριοι, αλλά άκρη δεν βγάλαμε ούτε τώρα, διότι εκείνη την ώρα υποκύπτει στη δύναμη του δαχτυλίδιου. What are you waiting for? The ring is mine. Έγινε δηλαδή ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχε γίνει και χιλιάδες χρόνια πριν με τον Ισίλντου. No! Ρε, φωνάζω Σάουρον, ρε, μας κλέβουνε ρε, έχουνε μπει μες στο σπίτι μας και μας τα παίρνουν όλα. A diversion. Γεια. Το Γκόλουμ εδώ αφαιρεί το δαχτυλίδι από τον Φρόντο κόβοντάς το δάχτυλο. Το ίδιο ακριβώς δηλαδή που είχε γίνει, που είχε κάνει και ο Ισίλντουρ στον Σάουρον 2.500 χρόνια πριν. Πλανάρα, τι πλανάρα είναι αυτή. Η κάμερα περνάει μέσα από το δαχτυλίδι και απομακρύνεται από τον Γκόλουμ για να σου δείξει ότι το Γκόλουμ είναι ερωτευμένος με αυτό. Έχει μάτια μόνο γι' αυτό, δεν κοιτάει τίποτα άλλο γύρω του. Και τώρα ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να επιβεβαιωθεί η θεωρία του Γκάνταλφ από την πρώτη ταινία. My heart tells me that Gollum has some part to play. The pity of Bilbo may rule the fate of men. Γιατί το Gollum είναι η βασική αιτία που το δαχτυλίδι της δύναμης, το ένα δαχτυλίδι, τελικά καταστράφηκε. Εάν δεν υπήρχε το Gollum, το δαχτυλίδι της δύναμης θα πήγαινε στον εχθρό. Πολύ απλά. Don't let go. Και αν νομίζατε ότι η θεία σας ή η γιαγιά σας από το χωριό ξέρει να κάνει το καλύτερο ξεμάτιασμα, τώρα θα αναθεωρήσει. Πα, τι μάτι ήταν αυτό? Φρόντο, κουνήσου λίγο ρε αγόρι μου. Να ένα μάτι έχεις απάνω σου. Και το καλό μας νίκησε, κυρίες και κύριοι. Γιατί όπως είχε πει ο Σαμ στην προηγούμενη ταινία, αξίζει να παλέψεις ακόμα και αν οι πιθανότητες είναι μηδαμινές.
Και τώρα ξέρω τι θες να ακούσεις. Θες να ακούσεις τη θεωρία με τους αετούς, έτσι. Γιατί δηλαδή οι πρωταγωνιστές μας δεν πήραν από έναν αετό να τους πάει κατευθείαν στο ηφαίστειο, να καταστρέψει το δαχτυλίδι και τελείωσε. Αυτό θες. Αν δε, δεν ισχύει, δεν υφίσταται καν αυτή η θεωρία για τρεις πολύ απλούς λόγους. Πρώτος λόγος είναι τα Nazgul με τα Felbis. Δεύτερος πολύ απλός λόγος, το μάτι του Σάουρον που κοίταζε τα πάντα. Πώς τα ξέφευγαν από αυτό? Όπως καταλαβαίνετε, ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων καταστούσε αδύνατο να πάρουν απλά τους αετούς και να πάνε να καταστρέψουν το δαχτυλίδι. Γιατί ο Σάουρον θα τους έβλεπε, θα έστελνε τα Nazgul με τα Felbis και να μην σκότωνε τους πρωταγωνιστές μας, θα ήξερε εξ αρχής το σχέδιό τους. Και ο τρίτος λόγος, παιδιά, που δεν είναι και τόσο γνωστός, είναι οι ίδιοι αετοί. Διότι οι αετοί, αυτό που δεν γνωρίζουν πολύ, είναι πως είναι άλλο ένα ισχυρότατο είδος της Μέσης Γης. Και όταν λέω ισχυρότατος, το εννοώ. Είναι λίγο πιο κάτω από τους μάγους. Αυτό σημαίνει πως υπήρχε πολύ μεγάλη περίπτωση, εάν ερχόντουσαν κοντά με το δαχτυλίδι, να μην αντιστεκόντουσαν στη δύναμή του, να το έκαναν δικό τους και να γινόταν κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε πει ο Γκάνταλφ στην πρώτη ταινία. But through me, it would wield a power too great and terrible to imagine. Ή καλύτερο ακόμη παράδειγμα, με αυτό που είχε συμβεί με την Galadriel στην πρώτη ταινία. In place of a dark lord, you would have a queen! Not dark, but beautiful! Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, καλύτερα με τα πουδαράκια τους. Πιο πολλές πιθανότητες επιτυχίες είχαν. Και από εδώ και πέρα, παιδιά, ξεκινάει το πανηγύρι των endings. Και ξεκινάμε με την παρέλαση των υπόλοιπων χαρακτήρων μπροστά από τον δαχτυλιδοκουβαλητή μας. Τώρα, τι να πει κανείς εδώ πέρα, παιδιά, μίλησαν μόνο τα μάτια τους. Πάμε κατευθείαν στη στέψη του βασιλιά μας. Now come the days of the king. Με γεια, με γεια, καλοτάξιδος. This day does not belong to one man, but to all. Μπράβο ρε Άραγκον, μπράβο, πολύ ωραία τα είπες. Πάμε τώρα κάτω να γιορτάσουμε. Εντάξει τώρα, και καλός στρατιώτης και ήρωας και ηγέτης και δυνατός και ωραίος, να έχει και καλή φωνή. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα, κάπου θα υστερείς. Εντάξει τώρα, μην κοιτάς εμένα. Τουλάχιστον μπορεί να μην έχει καλή φωνή, αλλά αυτό που τον παρηγορεί είναι ότι θα πάρει το καλύτερο κορίτσι. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να φτιάχτηκε ένα τέτοιο πλάσμα? Πώς? Αυτός τώρα πληρώθηκε γι' αυτό. Αυτός τώρα και καλά παίζει ότι του αρέσει η Arwen. Προσποιείται. My friends. Τι κάνουν ρε αυτοί. Λοιπόν, Aragorn, βάλε τα πράγματα στη θέση τους. You bow to no one. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Και πάντοτε, παιδιά, πάντοτε θα με πάρουν τα ζουμιά σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Δεν γίνεται να αντισταθώ. Δεν γίνεται. Και είναι πέρα για πέρα σωστό και αληθινό αυτό που γίνεται εδώ πέρα, παιδιά, διότι τα Hobbit έκριναν την έκβαση της ιστορίας και στις τρεις ταινίες. Και αν τόσα χρόνια νομίζατε, ρε παιδί μου, ότι όλη τη δουλειά την έκαναν η Σαμ και Φρόντο, τώρα ξέρετε πως και οι τέσσερις έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο. Με αρχικό, βέβαια, τον πραγματικό άρχοντα, τον Πίπιν, έτσι. Τα ξεχνάμε αυτά. Τέλος νούμερο 3, κυρίες και κύριοι. Ο γάμος του Σαμ, έτσι. Άντε και στα δικά μας. Σας. How do you pick up the threads of an old life? How do you go on? Και αυτό εδώ το σημείο, παιδιά, ναι, αυτό εδώ το σημείο που βρίσκεται στο τέλος της ταινίας, παρόλο που η επιστροφή του βασιλιά δεν είναι η αγαπημένη μου Lord of the Rings ταινία, την κάνει αυτή εδώ η σκηνή να έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. And in your heart, you begin to understand. There is no going back. Γι' αυτό, γιατί μου αρέσουν οι ταινίες που δεν έχουν μόνο happy endings. There are some things that time cannot mend. Ο Φρόντο, παιδιά, δεν μπορεί να επιστρέψει έτσι απλά στην παλιά του ζωή, πολύ απλά γιατί όλα αυτά τα γεγονότα τον άλλαξαν. Το παλικάρι νιώθει ξένος στον ίδιο του τον τόπο, οπότε κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Τα ξωτικά λοιπόν κάνουν την τιμή πρώτα απ' όλα στον Γκάνταλφ, του οποίου η αποστολή τελείωσε εδώ πέρα να τον πάρουν μαζί τους στα αθάνατα μέρη, αλλά μαζί τους θα πάρουν και τους δαχτυλιδοκουβαλητές ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Και θα τους πάρουν όλους τους δαχτυλιδοκουβαλητές. Και όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους.
It is time, Frodo. What does he mean? You can't leave. Και ο Φρόντο λοιπόν, που όπως προείπαμε δεν μπορεί πλέον να προσαρμοστεί στην παλιά του ζωή, αποφασίζει να φύγει και αυτός. Και αυτό ήταν το τέλος νούμερο 4. Αλλά εντάξει, σου λέει τι, μόνο 4 τέλη θα έχουμε. Πάρε και ένα πέμπτο. You have so much to enjoy. Your part in the story will go on. Εντάξει, παράπονο δεν έχετε. Μιλάμε του τέλους του κάγκελου έγινε. Και αυτό λοιπόν ήταν το τέλος και της τρίτης ταινίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που αγκαλιάσατε τα καλή κακή για την τριλογία του Άρχοντα. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω εάν θα το αγκαλιάσετε, αλλά φαντάζομαι. Είχα πει ότι θα καταπιαστώ με την τριλογία του Άρχοντα επειδή είναι πολύ ξεχωριστή για εμένα, όταν νιώσω ότι είμαι άξιος για να το κάνω. Τώρα το ένιωσα. Τώρα το έκανα. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, εύχομαι να μάθατε πολλά πράγματα και παιδιά να σας πω την αλήθεια, μέσα από το ψάξιμο και το διάβασμα που έριξα για να κάνω αυτά τα καλή ή κακή, έμαθα και εγώ πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερα για την τριλογία και με έκαναν να την αγαπήσω ακόμη περισσότερο. Η δική μου γνώμη λοιπόν είναι πως η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είναι η καλύτερη τριλογία που έχει βγει ποτέ. Συγγνώμη, Goodfather. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δική μου άποψη. Η δική σας ποια είναι? Ποια είναι η καλύτερη τριλογία, πιστεύετε, στην κινηματογραφική ιστορία? Γράψτε μου στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερα πραγματάκια από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και εδώ πέρα. Εάν σου άρεσε το υλικό που είδες, πάτησε ένα like. Και αν είσαι καινούριος, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Αν είσαι παλιός και δεν το έχεις πατήσει, τι να σου πω. Θα σας ευχαριστώ όλους πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος και μέχρι το επόμενο βίντεο. Να περνάτε όλοι σούπερ! We'll be right back.